Αναστάτωση, αναβρασμός, η Κατερίνα Ιωάννου μας περιμένει εκεί για να μας δώσει το ρεπορτάζ, να μας μεταφέρει το κλίμα από την πόλη, όπου από αύριο θα ισχύουν τα μέτρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Μιλία, κυρίες και κύριοι. Σε καραντίνα, λοιπόν, η Λάρνακα και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε, γιατί παρόλο που τα έκτακτα μέτρα, τα 7 σημεία του διατάγματος του Υπουργείου Υγείας αφορούν κάποιους περιορισμούς, εντούτοις σε πολύ λίγα 24 ώρα κάποια ζευγάρια αναμένεται να παντρευτούν και θα πρέπει να διευθετήσουν κάποιες ιδιαίτερες ρυθμίσεις όσον αφορά με βάση και τα διατάγματα, ενώ υπάρχουν και υπάρχει και το θέμα των βαπτίσεων. Να πούμε ότι παρόλο που ως Λαρνακής ήμασταν προετοιμασμένοι, γιατί βλέπαμε τις τελευταίες αυτές ιδιαίτερα μέρες να αυξάνονται τα κρούσματα, να υπάρχει μια διασπορά όσον αφορά τις αλυσίδες μετάδοσης του ιού, εντούτοις ήταν έτσι κάτι όπως ανέφερες και εσύ, επικρατεί ένας αναβρασμός, υπάρχει μια ανησυχία, κάποια μέτρα φαίνεται να μας παραπέμπουν και σε εποχές καραντίνας. Είναι αυτό που ακούσαμε και με την εκκλησία, που θα πρέπει να υπάρχουν μόνο 75 πιστοί εντός της εκκλησίας, αλλά πολύ περισσότερο είναι οι συναθρήσεις που πάμε πίσω στην εποχή της καραντίνας, δηλαδή στα σπίτια θα πρέπει να μαζευόμαστε μόνο 10 άτομα, ενώ όσον αφορά τους γάμους και τις βαπτίσεις βλέπουμε ότι δεν θα απαγορεύονται τα κοκτέιλ πάρτι, αλλά και τα συγχαρητήρια, που είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ρυθμίσουν τώρα τα νέα ζευγάρια. Είναι και αυτό το οποίο θέλω να σου πω, Εμιλία. Συγκεκριμένο ζευγάρι το οποίο γνωρίζουμε εμείς το ερχόμενο Σάββατο θα παντρευτεί. Είναι το κοκτέιλ πάρτι. Απαγορεύεται τώρα και το χαιρέτημα. Οπότε αν δεν ξέρω... να περιοριστούν στο δείπνο, όπου μπορούν να έχουν 350 άτομα, όσοι ισχύει και πριν. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό βράδυ.